Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για πολιτισμό. Χωρίς πολιτισμό δεν μπορούμε, τον είχαμε στερηθεί, είναι η αλήθεια, λόγω της πανδημίας, δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε σε εκδηλώσεις όλα αυτά, βεβαίως υπήρχε το διαδίκτυο, αλλά ο πολιτισμός είναι κάτι ζωντανό και ένας φορέας του πολιτισμού στη χώρα μας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Κούκη. Καλό απόγευμα, κύριε Κούκη. Γεια σας, να είστε καλά. Τι κάνετε? Καλά είμαστε τώρα που έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και βλέπουμε παραστάσεις, παρουσιάσεις και τα λοιπά. Είναι πολύ καλύτερα γιατί όπως έλεγα και πριν, χωρίς πολιτισμό, χωρίς τέχνη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και καλό είναι που υπάρχει που υπάρχουν διάφοροι φορείς που προάγουν τον πολιτισμό, όπως το δικό σας, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο οποίο μάλλον είστε πρόεδρος. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Κούκη, τι ακριβώς είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού? Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1993. Ήταν μια πρόταση του αιμνήστου Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με σκοπό να γίνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού φορέας της εξωστρέφειας του ελληνικού πολιτισμού. Το πρότυπο ήταν το British Council και το Goethe και πράγματι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα διέδωσε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε σπουδαία, αν θέλετε, πολιτιστικά κέντρα του εξωτερικού, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Λονδίνο κλπ. Σταδιακά το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού αποσυνδέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο ήταν ενταγμένο, και εντάχθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και σταδιακά στην πραγματικότητα, μετά το 2014, έγινε ο φορέας του πολιτισμού σχετικά με το βιβλίο. Γι' αυτόν τον λόγο διοργανώνουμε τη Διεθνή Εκθέση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και εκπροσωπούμε την χώρα στις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου του εξωτερικού. Σκοπός πλέον του Ελληνικού Ίδρυματος του Πολιτισμού είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, καθώς επίσης και η πολιτική, η καλλιτεχνική και πνευματική πολιτική για το βιβλίο ως διάδοχος του ΕΚΕΒΗ, το οποίο έπαψε να λειτουργεί από το 2014. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, μάλιστα. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ναι. Είμαστε τυπικά αλλά και ουσιαστικά οι καθολικοί διάδοχοι. Γι' αυτό το λόγο και όλα διοργανώνουμε, όπως σας προείπα, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην οποία θα επιστρέψουμε τον Νοέμβριο, διαζώσεις. Θα τα πούμε λοιπόν για την ωραία πόλη Θεσσαλονίκης και τους ζωντανούς πνευματικούς ανθρώπους. Μια λοιπόν που μίλησατε για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θα μιλήσουμε για αυτό το γεγονός, καθώς είναι ένα μείζον γεγονός για την πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης. Πέρσι τη στερηθήκαμε βεβαίως, έγινε διαδικτυακά, δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε διαζώσεις. Είναι όμως ένας θεσμός πλέον, όπου μαζεύει αρκετούς επισκέπτες και δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει σε επαφή με νέες εκδόσεις, με συγγραφείς από την Ευρώπη, από άλλες διάφορες χώρες, καθώς δεν είναι μόνο οι ελληνικές εκδόσεις όπου υπάρχουν στην συγκεκριμένη έκθεση. Πόσο εύκολο είναι να διοργανωθεί μια τέτοια έκθεση, γιατί είναι σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μόνο στα πλαίσια του ελληνικού που είναι σαφώς πιο εύκολο? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, έχουμε βέβαια την τεχνογνωσία, είναι όμως δύσκολο και ήταν δυσκολότερο αυτό που έγινε πέρσι όταν υποχρεωθήκαμε από το στούντιο της οικίας Μποδοσάκη, το λέω στούντιο γιατί στην πραγματικότητα μετατρέψαμε την οικία Μποδοσάκη, την έδρα του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού στο παλαιό ψυχικό σε στούντιο, ουσιαστικά κάναμε την έκθεση αυτή διαδικτυακά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα. Φέτος επιστρέφουμε σε Θεσσαλονίκη και ο σκοπός είναι να αναδείξουμε το διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης. Δηλαδή να μην έχουμε μόνο φυσικά, στηριζόμαστε, η βάση μας είναι οι Έλληνες εκδότες και η ελληνική εκδοτική παραγωγή. Και αυτή θέλουμε να προβάλλουμε, αλλά θέλουμε να την προβάλλουμε στο εξωτερικό, έτσι ώστε να γίνουν γνωστοί οι Έλληνες εκδότες και τα σπουδαία, αν θέλετε, συγγραφικά ταλέντα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Με σκοπό το ελληνικό βιβλίο να μην παραμείνει μόνο εντός των τυχών, δηλαδή στα πλαίσια του ελλαδικού, αν θέλετε, χώρου, αλλά να ταξιδέψει στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα ενισχύσουμε την προσπάθειά μας με το μεταφραστικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναλάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας έκανε την τιμή του Υπουργείου Πολιτισμού να μας δώσει να διαχειριστούμε το μεταφραστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το greekly.gr, όπου ξένοι εκδότες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση
με σκοπό έργα Ελλήνων εκδοτών και συγγραφέων να μεταφραστούν στο εξωτερικό. Επιδοτούμε δηλαδή τη μετάφραση. Μια πολύ σημαντική κατάκτηση αυτό για την πατρίδα μου. Και θα σας πω και λίγο για την έκθεση. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο, πολύ σύνθετο έργο. Γιατί πρέπει να ενισχύσουμε αυτό που σας είπα, δηλαδή το διεθνή χαρακτήρα. Να φέρουμε συγγραφείς και εκδότες από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, να γνωρίσουν τους Έλληνες και να μπορέσουμε πράγματι να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα σπουδαία ταλέντα που υπάρχουν, είτε στο λογοτεχνικό βιβλίο, είτε σε άλλους τομείς. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση δεν είναι μόνο λογοτεχνική έκθεση βιβλίου, αλλά ασχολείται και με το ιστορικό βιβλίο και με το πολιτικό και κοινωνικό βιβλίο. Και πρέπει να σας πω ότι φέτος μια από τις καινοτομίες μας θα δώσουμε έμφαση στα κλασικά γράμματα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, σε συνεργασία με τον τομέα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο βρισκόμαστε σε άμεση επαφή, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα κλασικά γράμματα, τα οποία κατά τη γνώμη ενός φιλολόγου βρίσκονται σε μια, αν θέλετε, υποχώρηση παγκοσμίως. Ή όπως μας είπε το Princeton, ότι θα χρειάζεται πλέον να μην γνωρίζει, μάλλον δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει κανείς τις κλασικές γλώσσες, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, για να σπουδάσει τον αρχαίο πολιτισμό. Εμείς θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα και σε αυτό. Για να το καταλάβω λίγο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέτε θα δώσετε έμφαση στα κλασικά γράμματα. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο κυκλοφορούν μεταφράσεις του Αριστοτέλη, του Ομήρου, του Πλάτωνα και των μεγάλων αρχαίων κλασικών και στην τραγωδία, Σοφοκλή, Ευρυπίδη κτλ. Άρα είναι λίγο πολύ γνωστή η αρχαία ελληνική γραμματεία στο εξωτερικό. Με την νέα ελληνική γραμματεία τι γίνεται? Είναι γνωστά τα έργα του Ελίτη, του Καζαντζάκη και των άλλων μεγάλων λογοτεχνών? Κοιτάξτε, τα έργα των μεγάλων λογοτεχνών μας, των Σεφέρη, Ελίτη, Καζαντζάκη, είναι γνωστά στο εξωτερικό και οι μεταφράσεις είναι πολλές, πλούσιες και μάλιστα γίνονται πολλές νέες εκδόσεις. Θα έλεγα επίσης, πολύ σημαντική είναι η εκδοτική παραγωγή που αφορά στον Καβάφ. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να ταυτίσουμε την Ελλάδα με όλους αυτούς τους μεγάλους, τους σπουδαίους συγγραφείς, δύο από τους οποίους είναι και νομπελίστες, αλλά να γνωρίσουν οι ξένοι, τους σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες, οι οποίοι διαρκώς βγαίνουν στο προσκήνιο και έχουν ανάγκη προωθήσεως. Και μια από τις δικές μας δουλειές είναι αυτό. Δηλαδή, η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ξένους να γνωρίσουν τους σπουδαίους Έλληνες και νεότερους συγγραφείς ή τους συγγραφείς της νεότερης γενιάς. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στους σπουδαίους, οι οποίοι πράγματι έχουν αφήσει το δημιουργικό τους, αν θέλετε, αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα και προσδιορίσαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ποιήσης και της λογοτεχνίας. Έτσι, με διαρκείς αναφορές στο όνομά τους και στο ποιητικό ή λογοτεχνικό τους έργο, αλλά και άλλοι, νεότεροι. Πρέπει να γίνουν και αυτοί γνωστοί και είναι αναγκαίο να γίνουν γνωστοί και να μεταφραστούν και αυτοί στο εξωτερικό. Οπότε αυτό που μας είπατε πριν για τη μετάφραση, πώς λειτουργεί? Έρχεται ένας ξένος εκδοτικός οίκος και λέει θέλω να μεταφραστεί στα γερμανικά το έργο, η τάδε ποιητική συλλογή, ξέρω εγώ, του Διονυσίου Σολομού, παραδείγματος χάρη. Ακριβώς. Έρχεται ένας εκδότης από τη Ρωσία και υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά στο GreekLit με έναν συγκεκριμένο τρόπο που έχει γίνει γνωστό στους εκδότες. Η αίτησή του αυτή αφορά σε συγκεκριμένο έργο και μεταφράζεται μέσα από μια διαδικασία και μπορεί μάλλον να ζητήσει να επιχορηγηθεί για την μετάφραση ενός συγκεκριμένου έργου. Παραδείγματος χάρη του Διονυσίου Σολομού στα ρωσικά ή στα ουκρανικά ή του Καβάφη στα ιταλικά. Είναι όλες οι γλώσσες, σε όλες τις γλώσσες μπορεί να γίνει, υπάρχουν συγκεκριμένες? Σε όλες τις γλώσσες, και αυτό που θα έχει σημασία είναι η αξιοπιστία του εκδοτικού οίκου. Βέβαια. Σκοπό εμείς να χρηματοδοτήσουμε έναν αξιόπιστο εκδοτικό οίκο, γιατί έχει σημασία το εξής. Όχι απλώς να υπάρχει μετάφραση, αλλά το βιβλίο να παραχθεί και να πάει στα βιβλιοπωλεία, με σκοπό να το γνωρίσουν οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς και μόνο να μεταφραστεί ένα βιβλίο, μας ενδιαφέρει να δώσουμε την όθηση. Να ξεπεραστεί δηλαδή το αρχικό εμπόδιο, το οποίο ήταν συχνά αποτρεπτικό γιατί η μετάφραση κόστιζε αρκετά, ώστε να μπορούν μετά τα βιβλία αυτά να βρεθούν από τους εκδοτικούς οίκους ως πλέον ένα εμπορικό προϊόν στα βιβλιοπωλεία και από εκεί να περάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να μπορέσουν να γνωρίσουν περισσότεροι τους συγγραφείς μας. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν, έρχονται ξένοι εκδοτικοί οίκοι και κάνουν αιτήσεις? Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στον αέρα.
σχηματοποιείται. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει, ήδη έχει ανακοινωθεί η Επιτροπή, θα συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο και η έναρξή της, ας το πούμε έτσι, είναι το Σεπτέμβριο. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, εμπλουτίζουμε το σύστημά μας, έτσι το greeklib.gr, και ταυτόχρονα τοποθετούμε εκεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνουν γνωστοί οι άνθρωποι του βιβλίου. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε οικοσύστημα. Όλο το οικοσύστημα, δηλαδή μετάφραστες, εκδότες, υπογράφοι και το καθεξής, έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κρεμάσουν, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, όλα τα στοιχεία τους, έτσι ώστε στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι ώστε να μπορούν πράγματι να γνωστοποιήσουν την επαγγελματική τους παρουσία παντού. Μάλιστα. Οπότε θα συνεδριάζει αυτή η επιτροπή και θα αποφασίζει για αν θα γίνει μετάφραση ή όχι. Ναι, θα αποφασίζει με βάση την αίτηση που θα έχει δεχθεί, ας πούμε, από τον εκδότη της Ρωσίας ή της Γαλλίας, με βάση τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν μια αξιοπιστία του εκδότη, έτσι. Γιατί και εμείς, παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος που θα βάζει στην υπογραφή του πρέπει να ξέρει ότι Βεβαίως. Θα πληρώσει το συγκεκριμένο εκδότη. Θα πρέπει ο εκδότης αυτός να έχει όλα τα απαραίτητα. Αλλά κύριε Κούκη, τρεις φορές το χρόνο λίγο δεν είναι να συνεδριάζει η Επιτροπή? Δεν είναι λίγο, γιατί φαίνεται λίγο, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή είπαμε ότι θα συνεδριάζει 3 φορές χρόνο, αλλά αν θέλουμε κάποια στιγμή να συνεδριάζει περισσότερο, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Έτσι, σημασία έχει το εξής. Το πρόγραμμα αυτό το μεταφραστικό ήταν το περίφημο Φράσις, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του το 2010, αν δεν κάνω λάθος, 2012. Μετά από 10 χρόνια αναγεννάται, ας το πούμε έτσι, με μια νέα διάσταση, πολύ πιο σύγχρονη και πολύ πιο, αν θέλετε, τεχνολογικά επαρκή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το ξεκινάμε τώρα, μετά από 10 χρόνια σιωπής, όπου η Ελλάδα πράγματι, η χώρα, οπωσδήποτε έχει ένα πολύ σπουδαίο πολιτισμό, ή πενευόμαστε ότι έχουμε ένα πολύ σπουδαίο πολιτισμό, ή καλά κάνουμε, δεν είχαμε μεταφραστικό πρόγραμμα. Και οι πιο μικρές χώρες, σας πληροφορώ, είχαν μεταφραστικό πρόγραμμα για έργα τα οποία ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, μετά από αυτά τα χρόνια της σιωπής, έχουμε ένα καινούριο μεταφραστικό πρόγραμμα. Μακάρι να μπορούμε να συνεδριάζουμε, προσέξτε, μια φορά το μήνα, γιατί θα έχουμε πολύ σπουδαία παραγωγή. Να είστε σίγουροι ότι το ελληνικό τμήμα πολιτισμού θα το κάνει. Οπότε, αναλόγως με τις αιτήσεις και τον όγκο τους, θα είναι και συνεδριάσεις. Και τον όγκο. Εντάξει, τώρα που είναι στην αρχή, υποθέτω ότι θα υπάρχει, προσέξτε, μια φάση, ας πούμε, η οποία ελπίζουμε, είμαι σίγουρος πραγματικά, ότι θα είναι επιταχυνόμενη. Μάλιστα. Έχετε κάνει όμως και κάποιες δράσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και εσείς από την πλευρά σας να τιμήσετε αυτή τη σημαντική επέτειο. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Γιατί είδα εγώ κάποια βίντεο με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, την Αρβελέρ και άλλους καθηγητές, τον Ανόπουλο, αθλητές, ανθρώπους του πνεύματος, να μιλούν για το 1821. Κοιτάξτε, η πανδημία μας βοήθησε, εντός εισαγωγικών μας βοήθησε, να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο δράσεων. Δηλαδή σκεφτήκαμε ότι πρέπει να ανακαλύψουμε, να βγούμε προς τα έξω με τον δικό μας τρόπο. Έτσι λοιπόν βλέπετε αυτή τη στιγμή πολύ ωραία μας παρουσιάζεται το βίντεο με το οποίο σε συνεργασία με την ΕΡΤ κάναμε τα 21 πρόσωπα για το 21. Ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση ανθρώπων οι οποίοι είναι γνωστοί στο κοινό, αλλά όμως δεν είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή ιστορικοί. Είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν τη γνώμη τους, την άποψή τους, βιώνουν με τον δικό τους τρόπο το 1800, βίωσαν και βιώνουν το 1821 ως ένα γεγονός το οποίο σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της πορείας του νεότερου κρατικού εθνικού μας βίου. Επίσης κάναμε μια μεγάλη σειρά για το 1821, η οποία ήταν μια σειρά διαλέξεων, ξεκινώντας από τη Μαρία Ευθυμίου, το Χάρη Μελετιάδη, τον Κλάψη και τον δικό σας, τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη της Θεσσαλονίκη. Το Αριστοτέλειο, ναι. Ακριβώς, ο Αριστοτέλειος Πανεπιστημίου και εξαιρετικό ιστορικό, νομίζω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει το 1821 όσο λίγοι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έδωσαν τη δυνατότητα μέσα από τις διαλέξεις τους να πληροφορήσουμε το κοινό γύρω από ορισμένες πολύ σημαντικές πτυχές του 1921, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, πώς ήταν η προεπαναστατική ζήμωση, η φιλική εταιρεία που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Η Μαρία Ευθυμίου με την γνωστή της ευλογία κατόρθωσε στην πραγματικότητα μέσα σε 4 ώρες να μας μιλήσει για το 1821 με έναν εξαιρετικά μαγευτικό, θα τολμούσα να πω, και εγωιτευτικό τρόπο. Οι διαλέξεις αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορεί να τις ανά πάσα στιγμή να τις
Εκατοντάδες, πρέπει να σας πω ότι σωματεία έχουν διατεθεί σε εκατοντάδες σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι προσβάσιμες. Μπορείτε να τις δείτε στο YouTube του Ελληνικού Ερημικού Πολιτισμού. Είναι δωρεάν. Είναι ευθύνη μας στην πραγματικότητα να διαδίδουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία δωρεάν σε όποιον θέλει να έχει πρόσβαση. Είναι ευπρόσδεκτοι πάντως. Βλέπετε τώρα τη δασκάλα όλων μας, την Ελένη Λίκα Ζερβελέρη, η οποία μίλησε για το 1821 με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και επίσης εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εκδώσαμε και ένα τόμο για το 1821 που είναι ο μετασχηματισμός των διαλέξεων αυτό σε έγχαρτο, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα, το οποίο έχει και ένα βασικό στοιχείο. Στο τέλος υπάρχει μια γραβούρα την οποία μπορεί κάποιος να αποκολλήσει. Είναι από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου και η οποία είναι στην πραγματικότητα ένας μεγάλος πίνακας που υπάρχει στο γραφείο του Προέδρου του Ελληνικού Δημοσίου Πολιτισμού από την εποχή του πρώτου Μποδοσάκη. Έτσι, λοιπόν, την έκδοση αυτή πού μπορεί να τη βρει κάποιος που ενδιαφέρεται? Πάρει όποιος ενδιαφέρεται, μπορούμε να τη διαθέσουμε. Έχουμε αντίτυπα, μπορούμε να τη διαθέσουμε. Από εδώ, από το Ελληνικό Έθιμα Πολιτισμού, είμαστε στη διάθεση όποιου φίλου ενδιαφέρεται να γίνει κάτοχος αυτού του βιβλίου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε πολύ σημαντικά τις δραστηριότητες μας. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με όλο τον εκδοτικό κόσμο, με όλες τις ενώσεις των εκδοτών. Είναι 5 και με τους εκδότες της Βορείου Ελλάδος. Ξεκινάμε μια σειρά συνεργασιών πολύ ουσιαστικών. Συνεργαστήκαμε με την Εταιρεία Συγγραφέων και κάναμε ένα υπέροχο βίντεο σχετικά πάλι με το 1821, το ελληνικό διαφωτισμό κλπ. Συνεργαζόμαστε με το. Εγώ δίνω μεγάλη βαρύτητα στο παιδικό βιβλίο και στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε μεγάλη σημασία στο παιδικό βιβλίο και συνεργαζόμαστε με την ΙΜΠΗ, που είναι η ελληνική εκδοχή τη Διεθνούς Ένωσης για το Παιδικό Βιβλίο, με την εταιρεία συγγραφή που σας ανέφερα. Ξεκινάμε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με το Εθνικό Θέατρο, το Σεπτέμβριο, θα κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο για το αρχαίο δράμα, την μέλη του οποίου έχει το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ο κύριος Ανδρέας Μαρκαντονάτος, καθηγητής του Πανεπιστήμιου. Πάρα πολλές δράσεις, κύριε Κούκη. Βλέπω πάρα πολλές δράσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο και για κάτι σημαντικό, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν λογοτεχνικά περιοδικά τα οποία έχετε εσείς στο αρχείο. Και τι γίνεται, τα ψηφιοποιείτε, τα αναβάλλετε, τι γίνεται, για πείτε μας λίγο. Να σας πω, εμείς παραλάβαμε το αρχείο του ελληνικού, του ΕΚΕΒΗ, το Εθνικού και του Βιβλίου, το οποίο όμως κάποια στιγμή διαπίστωσα, όταν ανέλαβα εδώ τη διοίκηση, ότι το αρχείο αυτό βρίσκεται εν υπνώση. Είπαμε λοιπόν το εξής, ότι κάθε πολύτιμο υλικό το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί ή εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε ένα αρχείο, για το οποίο δόθηκαν χρήματα από το υστέρημα του ελληνικού λαού, πρέπει αυτό το αρχείο να αξιοποιηθεί. Ξέρετε, είναι 1700 τεύχη της Νέας Εστίας. Το λογοτεχνικό περιοδικό, ναι. Το λογοτεχνικό περιοδικό. Αυτά λοιπόν τα βρήκαμε σε ένα σκληρό δίσκο και αποφασίσαμε να τα παρουσιάσουμε στο κοινό σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρίσκονται σε πρώτη φάση, είναι σε μια πρώτη φάση αξιοποίησης, αλλά είναι ενεργό το site, που σημαίνει ότι καθένας μπορεί να ανατρέξει, και σκεπτόμαστε σιγά σιγά να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πλούτο, την περιουσία που ανήκει στον ελληνικό λαό και στο ερευνητικό κοινό ή στο κοινό το φιλοαναγνωστικό, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχει, να μπορεί ο κόσμος να έχει εύκολη πρόσβαση. Οπότε σπάνια τεύχη που δεν μπορούσε να βρει ένας ερευνητής θα μπορεί να τα διαβάζει online. Ακριβώς, θα μπορεί να τα διαβάζει online και θα μπορεί, ας πούμε, να ανατρέχει εκεί και να βρίσκει ό,τι θέλει. Βέβαια, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο το ευρετήριο να είναι αυτό που θέλουμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό ο πλούτος. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Ναι. Αλλά σιγά σιγά. Στείλαμε και εμείς στην κοινωνία ένα μήνυμα. Το Ελληνικό Έθιμα Πολιτισμού είναι παρόν. Και ότι αυτή τη στιγμή αυτό που υπήρχε κάπου πεταμένο ή παραμελημένο το βγάλαμε μπροστά. Και στέλνουμε το μήνυμα ότι ξέρετε, ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια και σιγά σιγά θα το βελτιώσουμε. Αλλά είμαστε εδώ. Να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, γιατί έχω αυτή την ερώτηση για την έκθεση βιβλίου στην Θεσσαλονίκη και θέλω να σας ρωτήσω γιατί στη Θεσσαλονίκη. Πού αλλού? Τόσες πόλεις έχει η Ελλάδα, γιατί επιλέξατε τη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει μονοκρατορία. Σωστά. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ σπουδαία πνευματική παράδοση. Mm-hmm.
και θέλουμε τη Θεσσαλονίκη μας να την αναδείξουμε. Θα σας πω και κάτι, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που είναι άνθρωποι με ευρύτητα σκέψεως, αποφασίσαμε να κάνουμε το εξής. Δεν θα είναι η έκθεση βιβλίου περίκλειστη μέσα στη Χελέξπο. Η Χελέξπο, καταρχήν, να πούμε το εξής, μας παραχωρεί, εμείς νοικιάζουμε σε χρηματοδότηση της περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σωστά. Ο Περιφερειάρχης εξασφάλισε τα χρήματα και το Ελληνικό Αίτημα Πολιτισμού οργανώνει την προσπάθεια. Έτσι, και αυτό είναι προς τιμήν της περιφέρειας και του Περιφερειάρχου. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είπαμε το εξής, ότι δεν θα παραμείνουμε στη Χελέξπο. Η Χελέξπο ως ενοικιαστής μας προσφέρει όλες τις υποδομές, βέβαια έχουν τεράστια πείρα οι άνθρωποι, αλλά θα βγούμε έξω. Θα πάμε στις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου, θα πάμε όπου μας παραχωρήσει η περιφέρεια ωραίους χώρους στους οποίους γίνονται εκδηλώσεις και εκεί θα κάνουμε επίσης τις εκδηλώσεις, τις παρουσιάσεις μας και ό,τι άλλο κρίνουμε σκόπιμο. Άρα, η έκθεση βιβλίου θα έχει και μια, ας το πούμε, της καινοτομία. Βγαίνει από το περίκλειστο περιβάλλον της Χελέξπο και ανοίγεται στην πόλη και γίνεται ένα κομμάτι της πόλης με σκοπό και οι ίδιοι Θεσσαλονικοί να την αγκαλιάσουν όπως της ταιριάζει. Αλλά γι' αυτό δεν έχουν ευθύνη μόνο οι Θεσσαλονικοί, είχαμε και εμείς. Γιατί άμα εμείς κλεινόμαστε μέσα στην πόλη, έτσι, και δεν μαθαίνει κανένας ή δεν μαθαίνουν όσοι θα έπρεπε να μάθουν ότι γίνεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και εμείς μια ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να έρθουμε σε επαφή με το κοινό και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Άρα, αν μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι ακόμα που ξέχασα να το πω. Παρακαλώ. Θα ήθελα. Σας ακούω. Θα ήθελα να σας πω, εκτός από αυτά τα που ανέφερα, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στο Ελληνικό Αίτημα Πολιτισμού, γιατί ξέρετε ότι το Ελληνικό Αίτημα Πολιτισμού ξεκίνησε με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και θέλουμε πράγματι σε μια σειρά προέδρων και διοικητικών συμβουλίων που υπηρέτησαν εδώ με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη όρεξη το Ίδρυμα, να συνεχίσουμε και εμείς και να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια. Στο Ελληνικό Αίτημα Πολιτισμού ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με χρηματοδότηση της μελέτης που κάνουμε εμείς, με χρήματα που εξασφαλίσαμε και μας έδωσε το Υπουργείο, θα είμαστε σε θέση να εντάξουμε το ημιτελές κτίριο περίπου 2.000 τετραγωνικών φιλοξενίας και εκδηλώσεων σε ένα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να γίνει ο χώρος εδώ ικανός να φιλοξενεί συγγραφείς και πνευματικούς ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι, από το χώρο που τους φιλοξενούμε να γράφουν για την πατρίδα. Άρα λοιπόν. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, το χρωστάμε και πιστεύω θα το κάνουμε. Είμαστε μια διοίκηση που τολμώ να πω της αρέσει η ευταξία, η οργάνωση, γιατί θεωρούμε την οργάνωση και την ευταξία αρχοντιά, στοιχείο αρχοντιά. Μα είναι. Και ποιότητα. Ξέρετε και η ευταξία στα οικονομικά και σε όλα αυτά δείχνει και ήθος κατά την άποψή μου και δείχνει και σεβασμό προς ένα κληροδότημα του Μαΐμνης του Προδοσάκη, το οποίο πρέπει εμείς να το αναβαθμίσουμε και να το κάνουμε κέντρο πνευματικής ζωής. Γι' αυτό μας το παρέδωσε ο Προδοσάκης, για να το διατηρούμε και να το αναβαθμίσουμε και όχι να το εγκαταλείπουμε. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή απ' έξω ανακαινίζουμε το χώρο, φτιάχνουμε το χώρο, φωτίζουμε το κτίριο, φτιάχνουμε το υπέροχο χώρο των 7 στρεμάτων, εν πάση περιπτώσει, με σκοπό στις 20 Σεπτεμβρίου να κάνουμε εδώ για πρώτη φορά την εκδήλωση για την απονομή των λογοτεχνικών βραβείων του Υπουργείου Πολιτισμού και γενικά να μετατρέψουμε το χώρο, το κληροδότημα του πρόδρομου Ποδοσάκη, σε ένα χώρο ποιότητας και συνάντησης πνευματικών ανθρώπων. Άρα δεν μιλάμε μόνο για πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση, αλλά και για υλική, γιατί και αυτή χρειάζεται και μας λέτε ότι γίνεται και θα είναι έτοιμη μάλιστα το Σεπτέμβριο όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν θα μας υποδεχθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συναντηθούμε στην Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία ημερομηνίες... Είναι 25 με 28 Νοεμβρίου. Ωραία, σε λίγο καιρό λοιπόν. Ναι, να πω και μόνο συνήθως γινόταν την άνοιξη η έκθεση αυτή, αλλά λόγω των συνθηκών τη μεταθέτουμε. Ελπίζουμε το 22 να είμαστε το Μάιο στην Θεσσαλονίκη. Και αν κατάλαβα καλά, δηλαδή θα είναι και στην Χελέξπο και στα Πέριξ. Ναι, θα είναι και στην Χελέξπο, αλλά ταυτόχρονα εξακτηνώνουμε την προσπάθειά μας
σε πολιτιστικούς φορείς. Η Θεσσαλονίκη, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος με τον οποίο είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία, έχει 15 περιφερειακές βιβλιοθήκες. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε στη γραφή του βιβλίου εκδηλώσεις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου. Θα το κάνουμε. Εξαιρετική ιδέα και ήταν καιρός λίγο έτσι να γίνουν και εκεί κάποιες εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Κύριε Κούκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά που θα έρθετε και θα σας δούμε από κοντά και θα συζητήσουμε και για άλλα πολύ θέματα. Αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και θέλω να σας πω το εξής, ότι τώρα που ήρθαμε πάνω με ένα κλιμάκιο είδα ότι έχει γίνει ακόμα πιο όμορφη. Να είστε καλά, κύριε Κούκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Καλό απόγευμα. Εύχομαι σε όλους και καλό κουράγιο με τη ζέστη. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά από το πεδίο του πολιτισμού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.